για ένα είμαστε σίγουροι, ότι κάνοντας το νησί μας προσφυγονήσι, δεν μπορεί να γίνει καμία ανάπτυξη. Βρισκόμαστε παρέα με τον κύριο Απόστολο Αλατζά, εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κύριε Αλατζά, ποια είναι ακριβώς τα καθήκοντα του εκτελεστικού γραμματέα και ποια η συμβολή του στην οργάνωση της Περιφέρειας? Τα καθήκοντα του εκτελεστικού γραμματέα είναι στο να συντονίζει τις υπηρεσίες, στο να αποδίδουν το έργο που πρέπει, το να βλέπει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, ώστε να γίνονται πράξη. Και ό,τι άλλο έλλειψεις υπάρχουν στην περιφέρεια, έρχεται στον εκτελεστικό ώστε να μπορέσει να δώσει λύσεις. Από εκεί και πέρα, ο Περιφερειάρχης είναι αυτός που δίνει στον εκτελεστικό ό,τι αρμοδιότητες θέλει εκείνος να χειριστεί. Εγώ έχω την τύχη να έχω το Περιφερειάρχη τον Κώστα τον Μουτζούρη, που μου δείχνει μια εμπιστοσύνη παραπάνω, θα έλεγα, με την έννοια και να μου δίνει πολλές αρμοδιότητες να χειρίζομαι ακόμα και ζητήματα που έχει ο ίδιος καθεαυτού, βέβαια πάντα με την έγκριση και τη συμφωνία εκείνου. Κύριε Αλατζά, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιφέρεια έχει να κάνει κυρίως με την υποστελέχωση κάποιων υπηρεσιών, όπως της αγροτικής οικονομίας, του Γραφείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Έχετε σχεδιάσει κάτι, έχετε προγραμματίσει κάτι, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα? Είναι γεγονός αυτό ότι υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα σας πω μόνο ότι ο οργανισμός ΟΝΗΝ που έχουμε αυτή τη στιγμή θα έπρεπε για να λειτουργούμε να έχουμε 496 άτομα σε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είμαστε 346, 150 άτομα κάτω. Δουλεύουμε με τους COVID που παίρνουμε, με κάποιους ανθρώπους που έρχονται για τετράμενα, για οχτάμενα, που βέβαια δεν έχουν το δικαίωμα υπογραφής. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει μια περιφέρεια έτσι. Βεβαίως και έχουμε σχεδιάσει, έχουμε περάσει και από Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητήσαμε από το κεντρική εξουσία, από το κεντρικό κράτος, να μας παρέχει αυτό το προσωπικό. Δυστυχώς δεν έχει, και με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης αυτό, που θα πρέπει να τον... Τώρα εμείς έχουμε προβεί και περνάμε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο τον καινούριο οργανισμό της Περιφέρειας. Στον καινούριο οργανισμό της Περιφέρειας βάζουμε συν 50 ακόμα θέσεις από πάνω τις 496. Δηλαδή πάμε για τις 550 θέσεις για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, ώστε και με την κινητικότητα να μπορούν να ανοίξουν θέσεις και να έρθουν και άλλες ειδικότητες. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δεν μπορεί να λύσει από μόνη της η περιφέρεια. Άρα είναι θέμα κεντρικής εξουσίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κεφάλαιο μεγάλα έργα, όπως ο δρόμος Καλωνίσα-Πέτρας, Μεγαλοχωρίου Αγιάσου, που υπήρξαν κάποιες ενστάσεις, σε ποια φάση βρίσκονται αυτά τα έργα? Λοιπόν, όσον αφορά το Μεγαλοχώρι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι κερδίσαμε την ένσταση που έγινε και πλέον θα προχωρήσουμε αμεσότατα. Εδώ όμως πρέπει να τονίσω το εξής, ότι πραγματικά η Περιφερειακή Αρχή, το Κώστα του Μουτζούρη, βρέθηκε ξαφνικά να χτυπιέται με ενστάσεις, παραενστάσεις από ανθρώπους, παράγοντες και με την αυτοδιοίκηση, λες και δεν θέλουν να πραγματοποιήσει το έργο που δικαιούται η Λέσβος. Βέβαια ο Περιφερειάρχης τη χάνει να είναι μηχανικός και ξέρει ακριβώς από έργα και βέβαια κάνει όλα εκείνα τα στάδια που μπορεί και ξεπερνάμε τα προβλήματα που μας βάζει ο δρόμος Αγίας Παρασκευής Πέτρας. Θεωρούμε ότι και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Είμαστε σε μια διαδικασία δηλαδή, ώστε ενώ είχαμε κάνει όλα εκείνα, 2 χρόνια το πάλεψε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, κάναμε τη δημοπρασία, δημοπρατήθηκε το έργο, το πήρε η Δέμιλισσα, είχε εγκατασταθεί, ήρθαν αυτές οι ενστάσεις που δεν θέλω να μπω στην ουσία αυτών των πραγμάτων, έχουμε και την πολιτική άποψη το τι γίνεται, που μας πάνε πίσω. Θα το παλέψουμε και θα το πετύχουμε μέχρι τέλος. Κύριε Αλατζά, να περιμένουμε να ήσασταν στις προηγούμενες εκλογές συνοδοιπόρος με το Περιφερειάρχη. Να σας περιμένουμε να διατηρήσετε αυτή τη σχέση σας και στις επόμενες εκλογές? Είναι δεδομένο ότι θα είμαι δίπλα στον Περιφερειάρχη, από όποια θέση θέλει. Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον νόμο ότι πρέπει να παρατηθώ σε κάποια στιγμή. Βέβαια πάντα όλα αυτά θα γίνουν με συζήτηση με τον Περιφερειάρχη. Βεβαίως θα είμαι δίπλα στον Περιφερειάρχη. Υπήρξαν κάποιες αμφισβητήσεις ότι έχει να κάνει την τοποθέτησή σας στο πολιτικό σκηνικό. Έχετε να απαντήσετε κάτι πάνω σε αυτό? Εγώ από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία παραμένω στη Νέα Δημοκρατία. Με όσους αρχηγούς ήρθανε, άλλοι που τα λένε αυτά, ανάλογα τους αρχηγούς αποχωρούσαν και ανάλογα τα συμφέροντα, αν στηριζόταν στην αυτοδιοίκηση ή αν δεν στηριζόταν. Εγώ κατέβηκα και στην αυτοδιοίκηση, δεν είχα στηριχτεί, όμως παρέμεινα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αμφισβήτησα ποτέ την κομματική μου ταυτότητα. Υπάρχει το εξής ζήτημα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βάζουν. Εμείς, σαν Περιφερειακή Αρχή, αλλά και εγώ προσωπικά, συμφωνούμε απόλυτα με την κυβέρνηση στο ότι προωθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα θέμα είναι που έχουμε τη διαφορά, είναι το θέμα της πολιτικής στο μεταναστευτικό όσον αφορά τα νησιά μας εδώ. Και για να το δούμε ξεκάθαρα αυτό το θέμα είναι το εξής, ότι γιατί είναι και ένα θέμα που τις επόμενες μέρες μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει. Βάζουν κάποιοι το ζήτημα καράτε πέσει βάστρια. Είναι ένα ψευτοδίλημα για μας εδώ σαν Περιφερειακή. Είναι ένα ψευτοδίλημα. Το δίλημα είναι καθαρό. Ναι στο νησί ή όχι στο νησί. Ναι στην περιφερειά μας ή όχι στο νησί. Αυτό είναι το δίλημα. Και εμείς απαντάμε όχι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι κατά πρώτον είμαστε οριογραμμοί. Είμαστε πάνω στα σύνορα. Βλέπουμε εξανατολάν τι μας παίζουν και τι μας πουλάνε σήμερα και πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Έχουμε μια Ευρώπη που θέλει να μεταφέρει όλο το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει να το μεταφέρει στα νησιά. Εκεί είναι η μεγάλη διαφωνία μας. Και μάλιστα ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είχε πει ότι όλοι θα πάρουμε το μερίδιο του 1%. Εμείς σαν περιφέρεια το 1% το έχουμε ήδη και παραπάνω παρμένο. Άρα δεν χρειάζεται άλλη δομή. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι λέμε, δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στην κυβέρνηση όσον αφορά τη φύλαξη συνόρων. Πάει τέλεια. Δίνουμε τα συγχαρητήριά μας όσον αφορά την αποσυμφόρηση των νησιών. Πάει τέλεια. Είμαστε κάθετα αντίθετοι όσον αφορά με τη λέξη δομή. Που μιλάμε για ένα χώρο δομημένο, για ένα χώρο με σχολεία, με χώρους λατρείας. Εμείς αυτό που μπορούμε να δεχτούμε είναι ότι εφόσον γίνεται η φύλαξη και θα ξεφεύγουν κάποιοι, μια απλή εγκατάσταση της τάξης 300 με 500 άτομα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να και μετά να φεύγουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Αυτό είναι το ζήτημα της διαφωνίας μας που υπάρχουν και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από άλλους νομούς, οι οποίοι είναι και βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή απλά είμαστε, από ό,τι φαίνεται, στη μειοψηφία. Άλλωστε, βλέπετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδριας, πολλές φορές βάζει το ζήτημα, πολύ περισσότερο από ό,τι το βάζουμε εμείς. Εμείς το βάζουμε πολύ προσεκτικά. Άρα κάπου έχουμε δίκιο και κάπου το ξέρει και η κυβέρνηση ότι έχουμε δίκιο. Γιατί εμείς είχαμε το όνομα άλμα ανάπτυξης. Για ένα είμαστε σίγουροι, ότι κάνοντας το νησί μας προσφυγονήσι, δεν μπορεί να γίνει ό,τι έργα και να κάνουμε καμία ανάπτυξη.